Για την εθνική ομάδα θα πω ότι σίγουρα είμαι ανέτοιμος μετά από 1,5 μήνα που έχω να βγάλω μπάλα στα χέρια μου. Το θέμα του στρατού και μετά τα play-out που έμεινα εκτός προπόνησης. Έχω 2 μέρες που κάνω προπόνηση. Σίγουρα για να φτάσω στο επίπεδο που είναι οι άλλοι μου συμπαίκτες θέλω πολύ πιο παραπάνω δουλειά. Θα προσπαθήσω. Έχουμε 2 παιχνίδια μπροστά μας τώρα. Είναι η επιλογή αστυνομία του προπονητή μου στο τι θα κάνει. Όσον αφορά το θέμα της μεταγραφής μου, σίγουρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μου δίνεται. Θα δώσω το 100% από αυτό που μπορώ για να την αρπάξω αυτή την ευκαιρία και να την εκμεταλλευτώ μέχρι το παραμικρό. Άκη, πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία ήταν μέχρι πέρυσι 7 συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια στη Γερμανία με διακρίσεις στο Champions League. Φέτος δεν κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο, όμως είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πώς νιώθεις που πήρες μεταγραφή σε μια τόσο πολύ καλή ομάδα και δεν έφυγες απλά σε μια ομάδα στο εξωτερικό? Σίγουρα είμαι ενθουσιασμένος αλλά και πρεσβειωμένος ταυτόχρονα, γιατί πρέπει να πάω εκεί πέρα και να αποδείξω αυτό που αξίζω και να πάρω μια θέση έτσι ώστε να αναδειχθώ και εγώ μέσα από αυτήν την ομάδα. Ξέρω ότι οι στόχοι που έχει η ομάδα αυτή είναι υψηλοί και πιστεύω να φανώ αντάξιος. Και ένα σχόλιο για την πρώην ομάδα σου, την ομάδα της ΕΑΤ, όπου από του χρόνου θα παίζει στην Α2. Μετά από 10 συνεχόμενα χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τη νέα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, το ξέραμε από την αρχή. Ελπίζω όμως να ξαναβρεθεί στις αγκιά της Α1 και πιστεύω ότι έχει τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα της για να το καταφέρουν αυτό. Καλή επιτυχία, καλός πολίτης και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ευχαριστώ.